να το κάνουμε. Και δεν μπορεί να υπάρχει. Είστε ειλικρινείς. Κύριε Σαράγκη, πώς λέτε. Κύριε Σαράγκη, κοιτάξτε, εντάξει, είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω αν έχετε και πολιτική υπόσταση που μιλάτε. Και δημόσια. Είμαι... Να υπερασπιστείτε τι τώρα. Εγώ ανήκω στον χώρο της δεξιάς. Είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβολος. Σύμβουλος στον Δήμο Γλυφάδας με το ψηφοδέλτιο του Στέλιου του Δίβαρη. Να, είστε ναζιστής, κύριε, είστε φασίστας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είστε φασίστας, κύριε. Εγώ σα ευθέω το αφήστε τα δικηγοριστικά. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Έτσι, δεν είναι νομικό. Είστε φασίστας, πρέπει... κύριε. Είστε ναζί. Αυτό είναι το αυθέω. Για μένα μιλάτε προσωπικά. Σε εσά δεν είναι ψευδέλτιο. Ανήκω, κύριε Χατζή, στην πατριωτική κοινωνική δεξιά. Είμαι απέναντι σε κάθε ολοκληρωτισμό. Και σε κάθε περίπτωση εδώ βρίσκομαι στο πάνελ. Ασκώντας το υπερασπιστικό μου καθήκον. Okay, και δεν θα δεχθώ κανέναν, καμία προβοκάτσια. Τι. Εντάξει, τι ξέρω προβοκάτσια. Πάρα πολύ καλά από προβοκάτσιες. Τι ξέρετε από προβοκάτσιες. Αφήστε το παραμύθι τώρα τη προβοκάτσια. Είναι βαρύ πολιτικό θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο ναζισμός να περνάει στην Ελλάδα, κύριε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το βιολί. Και εσείς δεν είστε ναζιστής. Εσείς δεν είστε. Δεν έχουν δικαίωμα υπεράσπισης οι κατηγορούμενοι. Αμφισβητείτε. Όχι, θα πρέπει να τους αφαιρέσετε την δυνατότητα υπερασπίσεων. Δεν λέω γι' αυτό, κύριε. Θα αφαιρέσετε την δυνατότητα να έχουν. Ας το παραμύθι να το δικηγορήσω. Εδώ είναι πολιτικό το θέμα, Σαράγκη. Είναι άλλο πράγμα. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολιτικό το θέμα. Είναι άλλο πράγμα. Θα έπρεπε να είναι όμως καθαρά νομικό. Κύριε Σαράγκη, τότε. Μισό λεπτό, κύριε Σαράγκη, ένα-ένα θα μιλάει. Κύριε Σαράγκη, ο πιο αιμοσταγής εγκληματίας έχει ασφαλώς το δικαίωμα της υπεράσπισης. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα η υπεράσπισή του να κατηγορεί το κράτος και τις αρχές ότι μεροληπτούν εναντίον του. Διότι η δικαιοσύνη είναι. Γιατί και... δεν έχει το δικαίωμα όταν, όταν υπάρχει. Θα σου πω γιατί δεν, γιατί δεν έχει το δικαίωμα. Διότι όταν... το κράτος είναι υπεράνω κριτικής. Η εξουσία είναι υπεράνω κριτικής. Όταν δεν ανέχεται η εξουσία την κριτική, τότε μιλάμε για ολοκληρωτισμό. Ναι, θα σας πω τι είναι ολοκληρωτισμός. Στη δημοκρατία. Θα σας πω τι είναι ολοκληρωτισμός. Κύριε Σαράγκη, ακούστε. Η χειρότερη μορφή ολοκληρωτισμού. Η χειρότερη μορφή ολοκληρωτισμού. Αν θέλετε να με ακούσετε λιγάκι. Η χειρότερη μορφή ολοκληρωτισμού είναι να ποδοπατούμε τις αρχές μιας χώρας, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να βάζουμε στο στόμα των δικαστών και ανθρώπων οι οποίοι στο τέλος της γραφής, εξ αρχής και απριόρι, όπως λέτε εσείς οι νομικοί, γιατί εγώ δεν είμαι, έχουν το αμερόληπτο επάνω τους, να τους ποδοπατούμε για τα συμφέροντα των πελατών μας. Αυτό δεν είναι απλός ολοκληρωτισμός. Και δικονομικά θα μου επιτρέψετε, είστε στο περιθώριο. Εάν λοιπόν θέλετε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας στο περιθώριο.